Και οι κρυμμένοι θησαυροί ταξίδεψαν στην παράδοση, εκεί όπου η νέα γενιά συναντά την παλαιότερη και το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό. Πιο συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης, ο Λεπενιώτης, πραγματοποίησε το Σάββατο 27 Ιουλίου το 19ο αντάμωμά του. Ο Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης, ο Λεπενιώτης, ιδρύθηκε το 1978 και αποτελεί ενωτικό θεσμό των Σαρακατσανέων κατοίκων του νομού. Από την πρώτη μέρα σύστασής του, αλλά και μέχρι σήμερα, δράσει συνειδητά στη διατήρηση και μετάδοση της πλούσιας σαρακατσάνικης παράδοσης. Βρισκόμαστε στον παραδοσιακό οικισμό, όπως είπατε και πριν, και βλέπουμε εδώ πέρα του Συλλόγου Σαρακατσάνων, εδώ της περιοχής μας, στη Χαϊντού Ξάνθης. Εδώ και τώρα έχουμε σήμερα το 19ο αντάμωμα, εδώ και 19 χρόνια κάνουμε το αντάμωμα, μια μεγάλη εκδήλωση του Συλλόγου κάθε χρόνο, ένα ετήσιο αντάμωμα και θα δείτε στην πορεία τα χορευτικά τμήματα, τα ήθη έθιμά μας. Ο κόσμος που θα έρθει θα γεμίσει εδώ την περιοχή και παίρνουν μέρος και χορευτικά από όλη την Ελλάδα. Κύριε Λεβεδέτη, είστε από τους ανθρώπους που χτίσαν τον συγκεκριμένο σύλλογο και πίστεψαν στο αντάμωμα και το δημιούργησαν. Πόσο δύσκολο ήταν να ξεκινήσει? Ήταν πολύ δύσκολο. Το πρώτο αντάμωμα έγινε όταν ήμουν εγώ πρόεδρος, το 2001. Αυτές οι υποδομές που υπάρχουν τώρα δεν υπήρχαν. Είχαμε μόνο αυτή την εκκλησία, την οποία είχε κάνει ο αείμνηστος ο Γιώργος ο Παυλίδης, ήταν τότε νομάρχης Ξάνθης. Και είχαμε στήσει και δύο καλύβια πρόχειρα για να κάνουμε το αντάμωμα. Είχαμε το χώρο αυτόν εκεί και όλα τα άλλα γίνανε αργότερα από τους επόμενους πρόεδρους και βασικά γίνανε από τον Δημήτρη τον Γαλανόπουλο και από τον Γιώργο τον Μπίκο τον τωρινό τον πρόεδρο. Δηλαδή οι υποδομές που γίνανε αυτές που βλέπετε τώρα. Βρισκόμαστε σε ένα μαγικό μέρος, ένα μέρος που για 19η χρονιά γίνεται το Σαρακατσάνικο λοιπόν αντάμωμα. Ναι. Είμαστε πολύ περήφανοι που βρισκόμαστε στα όμορφα μέρη σας για να εξερευνήσουμε την όμορφη πολιτιστική σας κληρονομιά. Ένα από τα βασικά λοιπόν, κυρίες μου, είναι και η κουζίνα, είναι και οι παραδοσιακές συνταγές. Ναι, παραδοσιακή. Και σήμερα θα μας δείξετε κάτι από αυτό. Να σας μιλήσουμε για τη στριφτόπιτα, έτσι. Μιλάμε για μια πίτα καθαρά σαρακατσάνικη. Ωραία. Αυτή η πίτα είναι κάτι διαφορετικό, δεν γίνεται με πλαστήρ και τέτοια, γίνεται, το φύλλο ανοίγει με το χέρι. Mm-hmm. Καταλάβατε, δεν χρησιμοποιούμε πλάστη και τέτοια που ανοίγουν τις πίτες και κάνουν φύλλα. Λοιπόν, παίρνουμε ένα κιλό αλεύρι, βάζουμε λίγο νερό, αλάτι, λίγο λάδι, το ζυμώνουμε καλά. Το πιο πολύ βασικό είναι σε αυτή την πίτα, να ζυμωθεί καλά η ζύμη. Mm-hmm. Θέλει πολύ ζύμωμα. Μετά χωρίζουμε, όπως βλέπετε εδώ πέρα, κάποια μπαλάκια. Ανάλογα το κιλό και ανάλογα τα ψήμα που θα κάνουμε. Το κάναμε λίγο μεγάλα γιατί είναι μεγάλο τα ψήμα. Ωραία. Καταλάβατε. Γύρω στα 11-12, όσο πιο λεπτή γίνεται, τόσο πιο καλή
γίνεται η πίτα. Είναι λίγο έτσι να μην γίνει τραγανή. Πόνο. Ναι, τραγανή. Μπορείς και μαγειρεύουν τι σαπούνε τις παλαιότερες εδώ οι Σαρακατσάνες. Τι γίνεται. Ναι. Και τα παιδιά μας από εμάς μαθαίνουν. Μάλιστα. Τα κορίτσια σας ακούνε δηλαδή, εσάς τις παλαιότερες. Είναι χρυσοχέρες οι νέοι Σαρακατσάνες, τι λέτε. Πάντα! Πάντα το στοιχείο μας είναι το πρώτο, αυτό το ξέρετε. Λοιπόν, από αυτά που καταλαβαίνουμε είναι ότι οι Σαρακατσάνες είναι γυναίκες πολύ δυναμικές, χρυσοχέρες και έχουν και μία άλλη δυναμική. Άμα μπορούσατε να μας την περιγράψετε, μία Σαρακατσάνα, πώς θα ήτανε, τι θα λέγατε για την προσωπικότητά σας. Τι να πω, μην... Για πείτε. Όπως τα είπατε, δυναμικές, αυτά εντάξει. Άξιες. Άξιες, ναι, δεν υπάρχει. Το αγαπάνε το σπίτι του Σαρακατσάνες, θα είναι καλές αγωγυρές. Πάντα, πάντα, πάντα. Mm-hmm. Τη στιγμή που θα ξεκινήσει το σπίτι της Σαρακατσάνα, τελείωσε. Κοιτάει το σπίτι της, τη δουλειά της, τον υποκεντρό της. Έχει στεργιώσει το σπίτι, ναι, δηλαδή. Ναι. Είμαι πτυχιούχος φιλολογίας και από πολύ μικρή ασχολούμαι με το σύλλογο. Και ήθελα μέσω αυτού, επειδή ξέρω και από χορό, να μπω ως χοροδιδάσκαλος στο μικρό το τμήμα. Λοιπόν, 19ο αντάμωμα. Σαρακατσάνικο, ναι. Είμαστε γεμάτοι περηφάνεια που βρισκόμαστε και μας φιλοξενείτε στον παραδοσιακό οικισμό των Σαρακατσάνων. Και εμείς το ίδιο. Να μας ξαναγήσετε λοιπόν σε αυτό το όμορφο αντάμωμα που βλέπουμε. Τι χορούς θα μας παρουσιάσετε. Κάθε χρόνο παρουσιάζονται χοροί όπως Πανοπόδι, που είναι ένα είδος στα τρία. Διπλός χορός που χορεύεται από άντρες και γυναίκες μαζί. Ο λεγόμενος ο Τσάμικος. Ο Κτσάδικος, ο λεγόμενος ο Κλέφτικος που χορεύεται κυρίως από τους άντρες. Και δύο γυναικείσους, τον Ιφιάτικο και ένας αργός γυναικείσους, ο οποίος χορεύεται και στα προζύμια και στους γάμους των Σαρακατσανέων. Τι διαφορετικό έχουν οι χοροί λοιπόν των Σαρακατσανών και τι είναι αυτό που τους κάνει διαφορετικούς από τους υπόλοιπους. Κυρίως τους κάνει η μουσική, διότι παλιότερα δεν υπήρχαν μουσικά όργανα και μόνο με τη φωνή τους μπορούσαν να στήσουν όλοι μαζί τους χορούς. Και αυτό που τους ενώνει είναι που ήταν σε όλα τα πράγματα μαζί. Έχουμε τεράστια ευγνωμοσύνη προς τον πατέρα μας, ο οποίος δεν σταμάτησε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του να μας μεταλαμπαδεύει αρχές, αξίες και ιδανικά. Πάνω απ' όλα όμως κληροδότησε σε εμάς τα παιδιά του την αγάπη, το σεβασμό και την εκτίμηση. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Πατέρα, ευχόμαστε να είσαι καλά εκεί που είσαι. Θέλω να πω ένα τραγούδι, θα προσπαθήσω, αν τα καταφέρω, γιατί είμαι πολύ συγκινημένος. Τραγούδι το οποίο το τραγουδούσαμε τελευταία, ώσπου τελευταία δεν μπορούσε, μας άφηνε, έλεγε πατέρα, παιδί μου Γιώργο, προσπάθησε, θέλω να το ακούσω, θέλω να μου το πεις. Και αυτό το τραγούδι εδώ για τα βουνά, στα οποία μεγάλωσε, έζησε, πόνεσε, αγάπησε. Άιντε μωρέ, θα παράγγει, θα παράγγει. Στα βουνά θα παραγγείλω στα βουνά.